Που μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε οι οικοδεσπότες της απόψινής βραδιάς. Και θα ήθελα να καλέσω με τη σειρά τον δήμαρχό μας, κύριο Μάκη Εσκιόγλου, και κατόπιν τον πρόεδρο του ΟΠΑΠΚΑ, κύριο Χρήστο Μπασαγιάννη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά και από μένα, να έχουμε μια καλή χρονιά το 20 με υγεία, χαρά. Είδαμε όλοι το χορό, μικρά βήματα, σκυμμένα κεφάλια, μυρολόι. Αυτή είναι η γενιά μας. Πρόσφυγας κι εγώ και από μάνα και από πατέρα στην καταγωγή. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά και από μένα. Εύχομαι υγεία σε όλους. Ο Σύλλογος Μικρασιατών αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό κομμάτι της επαρχίας μας. Τα έθιμά του και η λαογραφία που παρουσιάζει είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Ο Σύλλογος είναι πάντα πρόθυμος να είναι αρρωγός στις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος, ανέκαθεν. Έτσι και τώρα δέχτηκε την πρόσκληση να συνδιοργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Χαίρομαι που σήμερα είναι μαζί μας και πολλά μέλη της αντιπολίτευσης να δουν τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Και πάλι, Πρόεδρε, συγχαρητήρια.
προσευχή είναι αφιερωμένη ιδιαίτερα σε ένα προσφυλές μέλος του Συλλόγου μας, που μας αποχαιρέτησε πριν καιρό τον αγαπημένο μας κύριο Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη. Κάθε μέλος προσφέρει ξεχωριστά το δικό του πληθαράκι. Εκείνος όμως είχε προσφέρει πολλά περισσότερα. Ήταν μαζί μας σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Μας πρόσφερε τις γνώσεις του, την απλόχερη βοήθειά του, μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις του σαν δεύτερη γενιά προσφύγων και δεν έπαψε ποτέ να μας στηρίζει. Μπορεί ο κύριος Παναγιώτης να έπαψε να μετέχει στο εξαίσιο θαύμα της ζωής, αλλά θα ζει ακατάπαυστα στη μνήμη, στις αναμνήσεις, στις σκέψεις, στις παρέες μας. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη. Όμως θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βούλγαρη να μας μιλήσει για εκείνον. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μπορεί να είμαι αντιδήμαρχος στη Λάρισα, όμως δεν πάβω βαθιά στην ψυχή, στο μυαλό να είμαι φασαρινός. Στην πρόσκληση λοιπόν να έρθω να μιλήσω για τον αγαπητό Παναγιώτη, αν μη τι άλλο με πολύ χαρά είπα ναι. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση, γιατί αποδεικνύεται ότι η πόλη μας, που είναι ένα ψηφιδωτό πολλών κυθών, παραδόσεων, διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι εδώ αντάμωσαν, εργάστηκαν και πρόκοψαν, και όλοι εμείς οι κατοπινοί οφείλουμε αυτά να τα διατηρήσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην πόλη μας, στην περιοχή μας, ένα μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι Μικρασιάτες, οι Βλάχοι, οι Σαρακατσανέοι, Καραγκούνιδες, πολύ μαζί. Αυτά είναι τα φάρσαλα, αυτή είναι η επαρχία φαρσάλων. Μια επαρχία πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ δημιουργική. Σε όλους αυτούς ανάμεσα ήταν και ο κύριος Παναγιώτης, φίλος του πατέρα μου, οικογενειακός μας φίλος, γεννημένος κάπου στο 1935, ορφανός από το 1943, καθώς ο πατέρας του εκτελέστηκε από τους Ιταλούς στη μεγάλη καταστροφή των Φαρσάλων του 1943. Ο ίδιος πάλεψε για τις δυο αδερφές του, για την οικογένειά του, πρόκοψε, έφτιαξε δικιά του οικογένεια με δύο αξιόλογα παιδιά, των οποίων η Κική εδώ συμβάλλει πάρα πολύ και στα κοινωνικά δρόμενα και στα πολιτικά δρόμενα της πόλης. Δημοκράτης στο ήθος ο ίδιος και στην πολιτική του πεποίθηση, αλλά από τους παλιούς εκείνους ανθρώπους που είχε πάντα ένα μέτρο. Επειδή λοιπόν είχα την τιμή να μεγαλώσω σε αυτό εδώ το χώρο της πλατείας των Φαρσάλων, καθώς ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης των επαγγελματιών και εγώ όργανο της πλατείας, παίζοντας ή κάνοντας δουλειές, μεταξύ αυτών γνώρισα και τον αξιόλογο κύριο Παναγιωτόπουλο. Η δικιά τους, της γενιάς εκείνης, παιδεία ανάθρεψε και εμάς τους νεότερους. Μας έδωσε λοιπόν ήθη και αρχές να έχουμε ένα μέτρο στην καθημερινότητά μας και στην προσέγγιση μας. Από αυτούς λοιπόν πήραμε και μάθαμε πάρα πολλά. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Μας λείπουν τώρα που έφυγαν, γιατί πρόσφατα έχασα και εγώ τη μητέρα μου, σε μεγάλη ηλικία βέβαια. Αλλά δεν πάβουμε από αυτά που μας δίδαξαν, από αυτά που μας έμαθαν και από αυτά που οι ίδιοι θα θέλαν να είμαστε, να έχουμε στη ζωή μας, εμείς να τα εφαρμόζουμε, να τα κρατάμε στη μνήμη μας, και όταν τους κρατάμε αυτά στη μνήμη μας και εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις δικές τους αρχές και αξίες, τότε σημαίνει ότι οι ίδιοι υπάρχουν και στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, άρα είναι αθάνατοι. Αθάνατος και αυτός και άλλοι που συνέβαλαν και σύνδεσαν αξιόλογα το όνομά τους με συλλόγους όπως ο δικός σας, και συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια που κάνετε.
με την κοινωνία την ίδια στην οποία δημιούργησαν και για όλα αυτά τα οποία έκαναν, αφήνοντας μια παρακαταθήκη μέσα από τα παιδιά τους, αλλά και μέσα από εμάς τους υπόλοιπους που τους γνωρίσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε και να μιλήσω και για τη δυνατότητα να μιλήσω για έναν αξιόλογο φίλο, συνεργάτη του πατέρα μου σε πολλά επίπεδα, γιατί ήταν κουρέας ο ένας, τσαγκάρης ο άλλος, και για έναν αξιαγάπητο άνθρωπο που πραγματικά λείπει από την καθημερινότητα του Φαρσάλου. Καλή χρονιά σε όλους και το 2020 εύχομαι να είναι πιο δημιουργικό, πιο αποτελεσματικό, με υγεία για όλους και με διάθεση για συνεργασία, έτσι ώστε όλοι μαζί βοηθώντας ο ένας τον άλλο να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Εξάλλου νομίζω ότι οι φίλοι μας, οι Έλληνες γενικότερα, αυτό το κομμάτι που τους λείπει εντός της χώρας είναι η συνεργασία, πράγμα το οποίο το έχουν εκτός της χώρας και επιτυχαίνουν. Εύχομαι λοιπόν καλή υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους με ό,τι κάνετε και κυρίως από τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους υπόλοιπους. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε δύο λόγια και από την κόρη του κυρίου Παναγιώτη, την Κική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μικροασιατικού Συλλόγου Φαρσάλων και ιδιαίτερα στην Πρόεδρο, την κυρία Κοντοπούλου, για την εξαιρετική τιμή σήμερα που δόθηκε στην μνήμη του πατέρα μου. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φούλγαρη, αντιδήμαρχο Λερσαίων, για τα πολύ καλά του λόγια. Τρίτον, να χαρίσω μερικά βιβλία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο ίδιος. Και τέταρτον, να ευχηθώ τη νέα χρονιά να έχουμε όλη υγεία, χαρά, αισιοδοξία και ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από καρδιάς. Τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου χρωματίζουν τις γιορτινές ημέρες και αποτελούν μία όαση χαράς για μικρούς και μεγάλους. Απόψε θα ταξιδέψουμε για λίγο στη Μικρά Ασία, τις Άγιες Τούτες Μέρες. Μέρες πριν τα Χριστούγεννα ξεκινούσαν οι προετοιμασίες. Ασπρίσματα, μπουγάδες, τρυψίματα στα μπακύρια περνούσαν με αχιλιά και λεμόνι για να γυαλίσουν τα ασημικά, τεντζερέδες και χαρανιά, νταβάδες και σινιά, μαγκάλια, σαμουντάνια και θυμιατά έπρεπε ούλα να γυαλοκοπούνε. Νοικοκυράδες, παρακόρες και δούλες προετοιμάζονταν και ήταν στις φούριες τους. Τα ταρσιά, οι αγορές, ήταν γεμάτες με όλα τα καλά για να μην λείψει τίποτε από κανέναν χρονιάρες μέρες. Τα σπίτια στολίζονταν με όλα τα πρεπούμενα. Οι φαντά, σερβίτσια, κάδρα, φωτογραφίες, χαλιά και συτσαντέδες στις καλές κάμαρες. Την παραμονή οι πιότερες δουλειές ήταν πιτισμένες και έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή. Τα μέλη της οικογένειας λούζονταν, άλλαζαν και έκαναν μετάνοιες μεταξύ τους για να συγχωρέσει ο ένας τον άλλον και να κοινωνήσουν. Κανείς δεν έπρεπε να μείνει αμετάλλαγος. Παρέες παιδιών το βράδυ της παραμονής, κρατώντας φωτεινά φαναράκια, ξεχύνονταν στους δρόμους για να βγουν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια τα κάλαντα. Ήταν ευλογία για το σπίτι ή το μαγαζί η παρουσία των παιδιών να τους καλαντρίζει.
γιορτή με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο κόσμος αγρυπνούσε και πήγαινε στη Θεία Λειτουργία γύρω στις 2 τη νύχτα, καλοντημένη, κομψή, με τα καλά σαλβάρια και αρχοντική. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ήταν πλούσιο. Αυγοκομμένη σούπα, λαχανοτολμάδες, καβουρμάδες και σκέση, πετινός η όρνη θα γεμιστεί. Δεν έλειπαν και τα γλυκά, δίπλες, μπακλαβάς, καρυδόπιτα, ισλή, αμυγδαλωτά. Και για ψωμί οι νοικοκυρές ετοίμαζαν το χριστόψωμο με πολλά υλικά, στολισμένο με ξηρούς καρπούς και στο κέντρο τον ζυμαρένιο σταυρό. Για 2 μέρες οι νοικοκυράδες δεχόντουσαν επισκέψεις στολισμένες με τα καλά τους για να τιμήσουν τους άντρες τους και μεγάλη τους ευχαρίστηση ήταν να δοκιμάσουν οι επισκέψεις όλα τα καλούδια που είχαν φτιάξει για να τις πενέψουν. Όλα τα σπίτια ήταν φιλόξενα και οι νοικοκυράδες το είχαν καμάρι να ρετσιβάρουν τους μουσαφιρέους και γιορτάζανε με χαρές, τραγούδια και ξεφαντώματα.
Σου με πειράζουνε τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Πάλι με θυσμένος μου φωνάζουνε. Πάλι με θυσμένος μου φωνάζουνε. Όπου με λύσε, τη σαρέστησε.
πλήρω τα σου τιμώ. Αρχίζει τις καρδιές στο τίγδικα. Πλήρω τα σου τιμώ. Αρχίζει τις καρδιές στο τίγδικα.
μαλατζάτιανη. Θα σε κλέψω τη Αθήνα πάνω κοριανή. Λατσάτα είναι ένα βουνό, στα λατσάτα είναι ένα βουνό. Καράτα είδωλενε γαλατσάτιανή, καράτα είδωλενε πάνω γλωριανή. Κουπάνια, αλατσάτιανες, και το γαϊμό τους λένε αλατσάτιανοι, και το γαϊμό τους λένε παλοχωριανοι. Άιντε, άιντε, κυτρινή, αλατσάτιανοι, να σε κλέψω και σ' αφήνω παλοχωριανοι. Με άσπρο λινό τραπεζομάντιλο και τα καλά σερβίτσια που φύλαγαν για εκείνες τις ημέρες. Σουρά, μπουμπάρια, τζιγεροσαρμάδες, γιουβαρλάκια, ψητά, ντομουζού, λογιό, χορτόπιτες. Γλυκά, πιατέλες με ξηρά δαμάσκινα, βερίκο, κασίκα, σουρτανιές, σταφίδες, τζίτζιφα, καρύδια, φουτούκια, αμύγδαλα. Μα στην πρώτη γραμμή από όλα τα κατασκευάσματα έφτανε η Βασιλόπουλο. Κάθε νοικοκυρά, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Κάθε νοικοκυρά έβαζε τα δυνατά της να στολίσει καλύτερα από την άλλη την πίτα του σπιτικού της. Στη μέση έπρεπε να μπει ο δικέφαλος αετός, και γύρω γύρω μικρότερα ετουδάκια και λογιών λογιών πλουμιά, άστρα, πουλουδάκια και ό,τι άλλο κατέβαζε το γούστο της. Όλα αυτά ήταν στρωμένα για δυο μερόνυχτα, περιμένοντας τον Αηβασίλη να κατέβει τη νύχτα να φάει και να πιει. Από βραδύς την παραμονή τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλατα. Η προσμονή των μικρών καλαντράδων ήταν έντονη σε κάθε σπίτι. Και τις επόμενες δύο ημέρες τα ίδια κάλαντα τραγουδούσαν και οι μεγάλοι στις επισκέψεις.
υμνήσουν τον Άι Βασίλη. Τον μελαχρινό σαραντάρι Μικρασιάτη, ντυμένο με το θλιμμένο μαύρο ράσο του ασκητή, μια τέλεια πνευματική μορφή, γεμάτη φιλανθρωπία. Ο δικός του Άι Βασίλης δεν έμπαινε στα σπίτια από τις καμινάδες. Ήταν ο κορυφαίος πνευματικός αστέρας της Ανατολής, ο μέγας Έλληνας από την Καπαδοκία που εισακούει τις παρακλήσεις μικρών και μεγάλων και φέρνει την ευτυχία και την αυθονία στον απλό άνθρωπο, στον αληθινό πιστό. Yeah.
ξεχνέψω τη δειλά μας λύσνει την έμεινα. Από τα νυχιά ως την κορφή της θες μου περνάει αφισμένα. Ένα τρεκαδιράκι βοριάστο σου χωρίσε και μια τελειωτοπούλα στο πλήρω νομίσε. Όμορφα που ταιριάξατε τα δυο σας ένα πρωί. Παρίσο μου λαμπνές το περίμενε. Αέρας θα φυσάει τα πλάτα μου φύλλα. Θεός να τα φυλάει τα μέροπολα.
Τις ημέρες
σας, για να τις λογαριάζει, για να τις λογαριάζει. Θα μας φάει, πάρτε τη με το ποτάρι. Ούτε γη στα φάω και μήνα, όχι μήνα είναι όλα μήνα. Καλύτερες, καλύτεροι, τα δρόσερά σας νιάτα, τα τρόφερά σας νιάτα. Ένας γενάς καιρός, να τα σκεφάσει πλάκα, να τα σκεφάσει πλάκα. Πλάκα που κορούκια σπάει, μαύρη γη στενά μας φάει, ούτε η γης μου την πατούμε, όλοι μέσα δεν να πούμε. Ό,τι φάει, ό,τι πιει ο καθένας, θα τα πληρώσουμε από την τσέπη μας.